Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Μια πολύ δύσκολη χρονιά μας άφησε, μια χρονιά με πολλές προκλήσεις. Αντίστοιχα, στις πρώτες ώρες του 2016, οι δυσκολίες συνεχίζουν να υπάρχουν, όμως οι ευχές κυριαρχούν για ελπίδα και καλύτερες ημέρες. Με στήριγμα την αλληλεγγύη που γιγαντώθηκε τα χρόνια της κρίσης, οι άνθρωποι αισιοδοξούν το νέο έτος να σηματοδοτήσει νέες προοπτικές τόσο προσωπικά όσο και για την πορεία της χώρας. Μία δύσκολη χρονιά μας άφησε, μια ακόμη δύσκολη χρονιά έρχεται και οι Έλληνες συνεχίζουν να ζουν τα χρόνια της κρίσης. Ελπίδα όμως και αισιοδοξία επικρατεί και όλοι βρίσκουν στήριγμα και στην Εκκλησία. Εύχομαι σε όλους να είναι ένας χρόνος ελπίδας και προσδοκίας ότι θα ξεκινήσει μια πορεία ανάκαμψης, μια πορεία ανάπτυξης και ευημερίας για το λαό μας. Με την προσδοκία να είναι μεγάλη για μια χρονιά που πρέπει να σηματοδοτήσει μια νέα προοπτική, στέκονται όλοι. Όπως σε αυτή την κατεύθυνση είναι και το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Και θα είναι ένας χρόνος που θα δώσει μηνύματα τέτοια που θα ενισχύσουν, θα εδραιώσουν και θα δώσουν μεγαλύτερες ελπίδες και προσδοκίες στο λαό, στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη κοινωνία. Η πορεία την οποία έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια και που είναι μια πορεία κρίσεως και δοκιμασίας του λαού μας, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα, όμως δεν θα πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας και την προσδοκία μας ότι ο λαός αυτός θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του και πάλι, θα μπορέσει να δημιουργήσει, να δώσει την ευημερία, να μπορεί να σταθεί και πάλι δίπλα στους άλλους Ευρωπαίους εταίρους έτσι όπως του αξίζει για την ιστορία του και τον πολιτισμό του. Πάμε εμείς τώρα να δούμε το νέο έτος πώς μπήκε στη ζωή μας. Εκατομμύρια άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους μεγάλων πόλεων σε ολόκληρο τον κόσμο για να καλωσορίσουν το 2016. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με πολλές ευχές αλλά και με απειλές για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Το Σίδνεϊ τηρεί την παράδοση και υποδέχεται το 2016 με ένα φαντασμαγορικό σόου. Επί 15 λεπτά μοναδικά πυροτεχνήματα φωτίζουν τον Αυστραλιανό ουρανό, καθώς η χώρα είναι η δεύτερη μετά τη Νέα Ζηλανδία που καλωσορίζει τη νέα χρονιά. Yeah, 108 φορές χτυπούν οι καμπάνες στην Ιαπωνία, όπως προβλέπει το έθιμο Χόγια Νοκάνε. Σύμφωνα με την παράδοση, έτσι απαλλάσσονται οι πιστοί από τις 108 κακές επιθυμίες του κόσμου. Τελείως διαφορετικό το κλίμα στη Βόρεια Κορέα που υποδέχεται το νέο έτος με μια λιτή ανακοίνωση. Στο Πεκίνο η καθιερωμένη παράσταση δίπλα στην απαγορευμένη πόλη συνοδεύεται από ζωντανή μετάδοση δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής από το Εθνικό Στάδιο. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης δεν εμποδίζουν χιλιάδες πολίτες να κατέβουν στους δρόμους για να απολαύσουν το υπέροχο θέαμα στον ποταμό Τσάο Πράγια. Χωρίς τα καθιερωμένα πυροτεχνήματα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, γιορτάστηκε η έλευση του 2016 στο Παρίσι. Ένα πεντάλεπτο φαντασμαγορικό βίντεο από την αψίδα του Θριάμβου πλημμύρισε με χρώματα την πόλη του φωτός. Σύμφωνα με τη δήμαρχο της γαλλικής πρωτεύουσας, το Παρίσι έστειλε μήνυμα στον κόσμο ότι παραμένει όρθιο. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι παρακολούθησαν ένα εντυπωσιακό σόου με πυροτεχνήματα στους δρόμους του Λονδίνου. Το θέαμα από τις όχθες του Τάμεση ήταν συναρπαστικό. Στη Βρετανική πρωτεύουσα αναπτύχθηκαν χιλιάδες επιπλέον αστυνομικοί υπό το φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και στο Βερολίνο. Αψηφώντας τις τρόμο απειλές,
Ένα εκατομμύριο άνθρωποι γιόρτασαν τον ερχομό του 2016 μπροστά από την πύλη του Βραδεμβούργου. Η καταρακτώδης βροχή δεν στάθηκε ικανή να χαλάσει το μεγάλο πάρτι. Η Μόσχα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που υποδέχθηκε το νέο έτος. Όταν το ρολόι έδειξε 12, βεγγαλικά και πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από την κόκκινη πλατεία. Με την περίφημη κρυστάλλινη μπάλα να πέφτει και φέτος στην Times Square, υποδέχτηκε η Νέα Υόρκη το 2016. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της Αμερικανικής Μεγαλούπολης για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της αλλαγής του χρόνου στη Νέα Υόρκη. Φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια γιόρτασαν την έλευση του 2016 στη διάσημη παραλία της Κόπα Καμπάνα. Ακολούθησε ξεφάντωμα μέσα και έξω από το νερό. Ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει η χρονιά έχει και θετικά χαρακτηριστικά και αυτά φέρουν την υπογραφή μιας εταιρείας συνώνυμο της Ελλάδας, της μεσηνίας και της επιτυχίας. Η καπνοβιομηχανία Καρέλια κατέγραψε για μια ακόμη χρονιά μια εντυπωσιακή πορεία τόσο στο εσωτερικό όσο και στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού, όπου δραστηριοποιείται με την παρουσία της να συνοδεύεται με αύξηση των πωλήσεων και αύξηση του μεριδίου αγοράς. Οι στόχοι μπαίνουν ψηλά και για το 2016, όπου οι προκλήσεις μοιάζουν μεγαλύτερες και με την εφαρμογή της νέας κοινοτικής οδηγίας. Σε μια χρονιά γεμάτη από προκλήσεις, τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς, σε μια χρονιά γεμάτη από αστάθμητους παράγοντες, η καπνοβιομηχανία Καρέλια κατέγραψε μια εντυπωσιακά θετική πορεία. Ο κύκλος εργασιών της καπνοβιομηχανίας Καρέλια είναι αυξημένος κατά 17% και έφτασε τα 225 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ για δεύτερη φορά στην ιστορία μας, η συνολική μας παραγωγή ξεπέρασε τα 16 δισεκατομμύρια τσιγάρα και έφτασε τα 16,1 δισεκατομμύρια. Πάρα πολύ καλή χρονιά είχαμε και στον τομέα του καπνού για στριφτό τσιγάρο, όπου ξεπεράσαμε τα 550 τόνους, μια αύξηση 17% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Σημαντική είναι η πορεία των σημάτων με την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την πορεία των σημάτων μας και την πορεία της εταιρείας μας στην ελληνική αγορά, όπου ήμασταν μία από τις ελάχιστες, από τις λίγες εταιρείες που παρουσίασε αύξηση, καπνική εταιρεία εννοώ, που παρουσίασε αύξηση πωλήσεων, η οποία ήταν της τάξης του 9,2%, με αποτέλεσμα το συνολικό μας μερίδιο στα τσιγάρα από 12,5% στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς να ανέβει στο 14,2%. Αντίστοιχα, πορεία καλή είχαμε, όπως είπα και αρχικά, και στον καπνό, όπου από 16,3 μερίδιο αγοράς κλείνουμε τη χρονιά με μερίδιο γύρω στο 18,5%. Στο εξωτερικό, τις διεθνείς μας πωλήσεις. Και εκεί η εταιρεία παρουσίασε μια αύξηση της τάξης του 6%, με κυριότερη θετική πορεία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικής Ευρώπης, όπου η αύξηση ξεπέρασε το 20%. Κομβικό σημείο διαχρονικά στην στρατηγική της εταιρείας είναι οι επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και με την προσαρμογή στη νέα κοινοτική οδηγία έρχονται ακόμη 14,5 εκατομμύρια. Και μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 2016 αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα δαπανηθούν άλλα 14,5 περίπου εκατομμύρια προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα που επιτάσσει η οδηγία. Και βεβαίως για να αυξήσουμε και την παραγωγή μας προκειμένου να καλύψουμε την αυξημένη ζήτηση. Μέσα σε όλα, βασικό το στοιχείο της πρόσθετης απασχόλησης με 36 νέες προσλήψεις. Η καπνοβιομηχανία Καρέλια δείχνει το δρόμο και διατηρεί τα σκύπτρα της υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η καπνοβιομηχανία Καρέλια υπήρξε ο πραγματικός πρεσβευτής για άλλη μια χρονιά της υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας. Μέσα στη χρονιά που κλείνει, εισέφερε στα δημόσια ταμεία ένα ποσό που ξεπερνάει τα 475 εκατομμύρια ευρώ από έμεσους και άμεσους φόρους. Το 2016 όμως περιλαμβάνει και σοβαρές ανατροπές που έρχονται στην αγορά καπνικών προϊόντων. Οι αλλαγές αυτές, όπως σημειώνεται από την καπνοβιομηχανία Καρέλια σε κάθε τόνο, δεν θα ωφελήσουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Αντιθέτως, ευνοούν το πεδίο για την ανάπτυξη του ελευθερμπορίου. Αλλά τα δείγματα αυτής της εφαρμογής δεν έδειξαν μια υστέρηση της καταναλώσεως,
Τα δείγματα αυτής της εφαρμογής έδειξαν ότι πάβει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, και αυτό είναι για μας κακό, και μειώνονται τα σήματα με μια προστιθέμενη αξία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πουθενά, από την ώρα που θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, δεν υπάρχει πουθενά το θέμα η διαφοροποίηση. Και αυτό για μας είναι ό,τι πιο και κοιτάξτε, και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ναι, μεν δεν υπάρχει μείωση καταναλώσεως, υπάρχει όμως μείωση νόμιμης καταναλώσεως. Πέραν αυτών, πάντως, στο πλαίσιο της όλης συνέντευξης που παραχωρήθηκε από τους διοικούντες στην εταιρεία, χαρακτηριστικά είναι και τα όσα επισημάνθηκαν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την εσωτερική πραγματικότητα. Λιγότερες εκπλήξεις. Μεγαλύτερη σταθερότητα. Και αυτό που χρειάζεται, σας είπα, αυτό το οποίο κατά την άποψή μου χρειάζεται η χώρα είναι να αναλογιστούμε όλοι μας, και όταν λέω όλοι μας εννοώ όλοι μας, το πόσο ο καθένας από τη μεριά του θα κοιτάξει να προσφέρει κάτι της παραπάνω, προκειμένου σαν σύνολο πλέον σε η χώρα να βγει προς τα μπρος. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να αλλάζει αυτή η νοοτροπία και να βγούμε σιγά σιγά από αυτό την υπέρμετρη φορολογία των επιχειρήσεων. Θεωρούμε, ελπίζουμε ότι σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να γίνεται. Μοιάζει και είναι εντυπωσιακό όχι μόνο στο ακουσμά του αλλά και στην πραγματικότητα. Η μεσηνιακή καπνοβιομηχανία που σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο με συνεχόμενα αναδικά βήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό έδωσε μποναμά 3 εκατομμυρίων ευρώ στους εργαζόμενούς της. Η εταιρεία αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 17% επιβραβεύοντας όπως συνηθίζει τους ανθρώπους που προσέφεραν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους κρατώντας το καλύτερο δώρο για την τελευταία μέρα του χρόνου. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι επιπλέον παροχές προς τους εργαζόμενους της καπνοβιομηχανίας Καρέλια για το 2015 και είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ. Αναμένεται και φέτος να ξεπεράσουν το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσό που έχει δώσει ποτέ η εταιρεία μας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, το επίδομα χειμερινής στολής Γαλοπούλας θα είναι φέτος 200 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Το επίδομα παρουσίας θα είναι 800 ευρώ. Ο κάθε εργαζόμενος που έχει παιδιά που σπουδάζουν σε κρατικό πανεπιστήμιο ή ΤΕΗ θα λάβει έκτακτη οικονομική ενίσχυση 1.400 ευρώ. Οι εργαζόμενοι των οποίων τα παιδιά πέτυχαν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσα στο 2015 θα λάβουν επιπλέον ενίσχυση 500 ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία θα κάνει δώρο έναν υπερσύγχρονο φορητό υπολογιστή Apple σε κάθε παιδί που πέτυχε την εισαγωγή του σε μία από τις παραπάνω σχολές μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Και η εντυπωσιακή στήριξη δεν σταματά εκεί. Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές πάνω από 1.700 ευρώ θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση που φέρνουν αυξημένη 800 ευρώ. Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.200 μέχρι 1.699 θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 1.500 ευρώ. Ενώ οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.199 ευρώ και κάτω φέτος θα λάβουν 2.500 ευρώ. Πέραν αυτών, εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.201 έως 1.699 ευρώ και οι οποίοι έχουν από 3 ανήλικα παιδιά και πάνω, θα λάβουν επιπλέον 750 ευρώ, ενώ εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.199, οι οποίοι έχουν από 2 ανήλικα παιδιά και πάνω, θα λάβουν επιπλέον 450 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ο κάθε λαχνός γιορτής ήταν παράλληλα 800 ευρώ. Σε παραπάνω παροχές θα δουν καθαρές, δηλαδή η εταιρεία θα καλύψει όλους τους φόρους και κρατήσει τους αναλογούς εργαζομένους. Τα όσα ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ανδρέας Καρέλιας ήταν εντυπωσιακά. Ο ίδιος παράλληλα με ένα ξεχωριστό βίντεο ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους. Χρόνια πολλά σχόλους. Άλλη μια χρονιά πέρασε και με ιδιαίτερα γνώμη για όλα όσα έχουμε επιτύχει μαζί. Αλλά ένα από τα πράγματα για το οποίο είμαι ιδιαίτερα περήφανος είστε όλοι εσείς. Η
παροχές αυτές θα πρέπει να σημειωθεί πως είναι οι υψηλότερες στην ιστορία της εταιρείας και έρχονται να επισφραγίσουν μία ακόμα επιτυχημένη χρονιά. Ως πολίτες αυτής της όμορφης χώρας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει ο κατήφορος που διαλύει την κοινωνία μας. Σαν εργαζόμενοι της εταιρείας πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερο ρυθμιστή ανοδός μας. Τώρα. Απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα, δηλώνουν οι περισσότεροι Έλληνες, θεωρώντας ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της κρίσης. 9 στους 10 πιστεύουν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση και το 86% δηλώνει απογοητευμένο για την πορεία της Ελλάδας μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα ευρήματα από το Παρατηρητήριο Κοινωνικοπολιτικών Αλλαγών. Η σημερινή αποστασιοποίηση δεν έχει ηλικία, καθώς όλοι δηλώνουν απογοήτευση με το 34% να μην νιώθει κοντά σε κάποιο κόμμα. Απογοητευμένοι παρουσιάζονται οι Έλληνες από την πολιτική και τα κόμματα, σύμφωνα με έρευνα, καθώς το 34% δεν νιώθει κοντά σε κανένα από αυτά. Από τα στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος Ελλάδα 2.0 της Squed από το 2009, τα οποία παρουσιάζει η Καθημερινή, προκύπτει ότι σε δείγμα 23.939 ατόμων 18 έως 65 ετών το Μάρτιο, το 23% δεν ένιωθε κοντά σε κανένα κόμμα. Το ποσοστό αυτό φτάνει σήμερα στο 34%. Η στιγμή που ο κόσμος, ο λεγόμενος λαός και ψηφοφόρος είναι σαν τα πρόβατα που είχα στην κατοχή. Για να επιζήσουμε τότε, αναγκάστηκα να φυλάξω και 2 χρόνια πρόβατα. Με την ευκολία που τα μπάζα στο μαντρί μέσα, με τη βοήθεια του σκύλου μου, το ίδιο γίνεται και με τους Έλληνες ψηφοφόρους. Τον Ιούνιο του 2011 το ποσοστό που εκφράζει την απόσταση των Ελλήνων από τα κόμματα είχε φτάσει στο 47% και σταδιακά μειώθηκε, φτάνοντας το Μάρτιο του 2014 στο 28%. Το ενδιαφέρον γιγαντώθηκε το Μάρτιο του 2015 με 23% να δηλώνει ότι δεν τον εκφράζουν τα κόμματα, για να περιοριστεί ξανά όμως στους τελευταίους μήνες. Από τη στιγμή που δεν θα βάλει μυαλό ο Έλληνας ψηφοφόρος, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα. Παράλληλα, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι την περίοδο 2010-2012 από τα κόμματα απομακρύνθηκαν κατά κύριο λόγο οι μεγαλύτεροι, 30 έως 49 και 50 έως 64 ετών, με τους νέους να διατηρούν ακόμη την ελπίδα. Όμως η σημερινή αποστασιοποίηση δεν έχει ηλικία, καθώς όλοι δηλώνουν απογοήτευση. Αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος και δεν στέλνει ό,τι χειρότερο έχει η κοινωνία να τον κυβερνάνε, δεν θα αλλάξει τίποτα. Επιπλέον παρατηρείται και κρίση θεσμών. Χαρακτηριστικό πως η εμπιστοσύνη των πολιτών στο Κοινοβούλιο είχε φτάσει στο 27% τον Μάρτιο και κατέρευσε στο 6% τον Νοέμβριο. Υπό αυτή τη διάσταση, πάμε να δούμε και να περάσουμε πιο τοπικά τις αναφορές των πολιτικών παραγόντων αλλά και των φορέων του τόπου στη σημερινή γιορτή για την υποδοχή της νέας χρονιάς που έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Τα κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής πραγματικότητας επιτάπητος. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται για μια ακόμη χρονιά η χώρα κυριαρχεί στις συζητήσεις αλλά και στο πλαίσιο της ανταλλαγής ευχών. Θέλω να ευχηθώ πραγματικά η καινούργια χρονιά να δώσει σε όλους τους Έλληνες την ελπίδα και την αισιοδοξία να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να δημιουργούν και να προσπαθούν. Σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας έγινε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Το παρόν έδωσαν οι τοπικοί φορείς αλλά και πολιτικοί παράγοντες, στέλνοντας τις ευχές τους και δίνοντας τα δικά τους μηνύματα. Είμαι αισιόδοξη ότι θα ευοδοθούν οι αγώνες της κυβέρνησης για να διευθετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις και να ανακτήσει την εθνική της κυριαρχία, έτσι ώστε το 2016 να είναι ένα έτος σταθεροποίησης της οικονομίας, ανάκαμψης και ανάπτυξης. Δυστυχώς, για να αληθινώς, 2 χρόνια μετά, ουσιαστικά, τίποτα δεν έχει καλυτερεύσει αυτή τη χώρα. Αυτό, αν με δικαιώνει ή κάποιος δικαιώνει πολιτικά, δεν λέει τίποτα. Ο λαός πένεται, η χώρα μας βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή. Ασφαλώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Η χρονιά ξεκινάει με μεγάλες δυσκολίες. Πάρα πολλά χρόνια ζούμε σε μια κρίση η οποία είναι παραπεταμένη, που το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου το έχει κυριολεκτικά γονατίσει. Όμως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και αυτή την αισιοδοξία να τη μεταδίδουμε. Συγχρόνως έστειλε ένα μεγάλο μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε όλα αυτά που μέχρι σήμερα μας έφεραν ως εδώ. Και αυτό συμπεριλαμβάνει μέσα τα ζητήματα της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς. Έχουμε λοιπόν το 2016 να είναι ένα έτος δημιουργίας, ένα έτος προκοπής και κοινωνικής συνοχής και προστασίας των αδυνάτων και χρειάζεται όλες τις δυνάμεις του τόπου μας να στρατευτούν στην εθνική
προσπάθεια για παραγωγική ανασυγκρότηση. Το μάρμαρο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, όπως το εννοούν κάποιοι, είναι σίγουρο ότι θα την πληρώσει το περιβάλλον και κατ' επέκταση είναι ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Εμείς πρέπει να αναζητούμε την ευημερία των ανθρώπων και όχι την ευημερία των αριθμών. Ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών ήρθε χθες βράδυ φέρνοντας δώρα και προσφέροντας χαρούμενες στιγμές. Συγκλονιστικά πάντως είναι τα όσα τα παιδιά ζήτησαν στα γράμματά τους, τα οποία ήταν επηρεασμένα από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση αλλά και τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Με μεγάλη ευαισθησία συγκίνησαν για μια ακόμη φορά με τις σημειώσεις και τις ευχές τους. Τα παιδιά μέσα στην ανεμελιά τους δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστα από την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, τη φτώχεια, την ανεργία, τις πολεμικές συγκρούσεις που μένονται σε πολλές χώρες, αλλά και από το δράμα των προσφύγων. Και αυτό φαίνεται από το τι ζητούν από τον Άγιο Βασίλη. Είμαστε δύο αδελφάκια, δεν σου ζητάμε δώρα γιατί έχεις να δώσεις σε πολλά παιδάκια και μπορεί να μην τα προλάβεις όλα. Αυτό που ζητάμε από σένα είναι να κάνεις τον μπαμπά μας γρήγορα καλά που χτύπησε, γιατί είσαι Άγιος και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αγαπημένο μου Άγιο Βασίλη, είμαι ένα αγόρι 7 χρονών. Πηγαίνω στη Β' τάξη του Δημοτικού και σκέφτηκα να σου γράψω, γιατί ξέρω ότι νοιάζεσαι για όλα τα παιδιά του κόσμου και έχεις δώρα για όλους. Φέτος δεν περιμένω πολλά δώρα, γιατί η χρονιά που πέρασε δεν ήταν πολύ καλή για την οικογένειά μου. Ο μπαμπάς μου ήταν άρρωστος και δεν δούλευε. Ελπίζω να έχεις και για μένα ένα δώρο. Έστω. Και αν δεν μου στείλει κάποιο δώρο, στείλεις κάποιο δώρο, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε περιμένω. Χιλιάδες γράμματα παιδιών προς τον αγαπημένο τους Άγιο, τον Άγιο Βασίλη, που φτάνουν και φέτος στα ΕΛΤΑ μέσω της ετήσιας δράσης των ελληνικών ταχυδρομείων. Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Τα παιδιά όμως προσαρμόζονται στην πραγματικότητα και φοβάμαι πιο σκληρά από ότι οι γονείς τους. Και έτσι τα τελευταία χρόνια ζητάνε βοήθεια στην επιβίωσή τους. Ζητάνε δουλειά για τον πατέρα τους, ζητάνε φαγητό για το σπίτι, ζητάνε ρούχα για τα ίδια. Καταστάσεις που σε όλους εμάς που έχουμε έναν τρόπο να επιβιώνουμε ακόμα, φάνταζαν μέχρι πριν από λίγα χρόνια εξωπραγματικές και έξω από τη χώρα μας, αλλά δυστυχώς κληθήκαμε να το βιώσουμε και να το ζήσουμε κι εμείς. Ζητάνε πράγματα τα οποία πραγματικά σε φέρνουν σε απόγνωση, δηλαδή αισθάνεσαι πάρα πολύ λίγος και αδύναμος μπροστά στην ένταση των προβλημάτων που έχουν τα παιδιά. Να δώσουμε και μέσα από το λεύκομα ένα μήνυμα ότι τα παιδιά βιώνουν πολύ πολύ άσχημα και ας μην μιλάνε τόσο πολύ, βιώνουν πάρα πολύ άσχημα αυτά τα οποία ζούμε εμείς. Εμείς ίσως έχουμε έναν τρόπο οι μεγαλύτεροι να τα διαχειριζόμαστε μέσα στο μυαλό μας, ίσως να αισθανόμαστε και υπεύθυνοι για αυτό το οποίο βιώνουν. Τα παιδιά που δεν είναι υπεύθυνα όμως το βιώνουν πάρα πολύ. Αρκετά είναι και τα παιδιά που ζητούν παιχνίδια. Κάτι που θα ήθελαν, κάτι που δεν τους έχει αγοράσει ακόμη ο μπαμπάς, η μαμά ή οι συγγενείς. Πάντως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, όσα παιδιά ήταν καλά κατά τη διάρκεια του χρόνου, θα πάρουν το δώρο που θέλουν από τον Άγιο Βασίλη που θα τους επισκεφτεί. Όμως δεν είναι μόνο τα γράμματα. Πάμε να δούμε και την άλλη όψη. Κρίση παρουσιάζει και το επάγγελμα του Άγιου Βασίλη. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα σημειώνουν οι άνθρωποι που υποδίονται για λίγα ευρώ τον αγαπημένο Άγιο των παιδιών. Κρίση και στο επάγγελμα του Άγιου Βασίλη. Προσωπικά εγώ έχω προνοήσει σε όλα. Πάλι όμως δεν βγάζουν φωτογραφίες όπως βγάζανε κάθε χρόνο. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο έχει κρίση, τα χρήματα λιγοστεύουν καιρό με τον καιρό, τα νέα μέτρα, τα καινούργια χαράτσια. Εντάξει, εμείς παλεύουμε και εμείς άνθρωποι με εργαματιάριδες είμαστε. Εγώ προσωπικά είμαι φοιτητής, σπουδάζω στο Πολυτεχνείο και δυστυχώς έρχομαι εδώ πέρα για να βγάλω κάτι παραπάνω για να μπορώ να βγω στον καφέ, στη βόλτα. Καταλαβαίνετε πώς πάνε αυτά και είναι δύσκολο. Και ούτε ο πατέρας και η μητέρα πλέον μπορούν να σε βοηθήσουν. Πλέον, λόγω και της τεχνολογίας, οι κλασικές φωτογραφίες έχουν ξεχαστεί και όλοι επιλέγουν τη selfie. Η τεχνολογία έχει καταστρέψει πολλές δουλειές. Μία από αυτές είναι και η δουλειά του φωτογράφου. Εντάξει, να κάνουμε. Πορευόμαστε με αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να το αλλάξουμε. Τι σας ζητάνε τα παιδιά? Τα παιδιά. Τα παιδιά μας ζητάνε ευτυχώς φέτος λιγότερα ηλεκτρονικά. Μας ζητάνε πιο πολύ ποδήλατα, μπάλες. Μάλλον έχουν καταλάβει ότι υπάρχει κρίση και δεν είναι για πολλά έξοδα φέτος. Ναι. Μεγάλη χαρά. Ζητάνε το δωράκι τους. Τώρα το εμείς αν έχουν, είναι καλά παιδιά, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Υπάρχει αυτό το πίτσι πίτσι που λέμε.
και κάπως και αυτά προσπαθούμε να δώσουμε τη χαρά. Αυτό είναι το κυριότερο. Οπότε φτάσαμε στο σημείο που είναι δύσκολο το μεροκάματο ακόμα και για τον αγαπημένο των παιδιών, τον Άγιο Βασίλη. Δύσκολο, δεν λέτε τίποτα. Παλεύουμε. Επειδή πιστεύω κάθε πατρινός είναι πολεμιστής και μαχητής, αξίζει τον κόπο. Κάποιοι Άγιοι Βασίλειδες είχαν προνοήσει και χρεώνουν 2 ευρώ τη σέλφι. Τους λέμε ότι άμα θέλετε μπορείτε να μας δώσετε κάτι. Και δόξα τω Θεώ, κάποιοι περισσότεροι από αυτούς μας δίνουν κάτι. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Και εμείς εκδίνουμε, προσπαθούμε να δώσουμε τη χαρά στον κόσμο. Πόσο κοστίζει η φωτογραφία, 5 ευρώ. 5 ευρώ, κοιτάξτε. 5 ευρώ κοστίζει η μικρή φωτογραφία που την παίρνουν αυτή τη στιγμή. 8 ευρώ τις δύο που θα τις παραλάβουν από το φωτογραφείο. Και 2 ευρώ η selfie, αυτό έχουμε πει εμείς. Α, 2 ευρώ η selfie. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά αυτό κάνω. Πολυτέλεια θεωρήθηκαν τα δώρα για φέτος, με τους καταναλωτές να ξοδεύουν λιγότερα παρά την όποια επιθυμία υπήρξε. Τα χρήματα δεν έφτασαν, ωστόσο κάποια κίνηση έγινε με αγάπη. Προτιμήσεις στα είδη, ένδυσης και υπόδεισης και τα βιβλία έδειξε ο κόσμος. Λιγότερα χρήματα ξόδεψαν φέτος οι Έλληνες για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, σύμφωνα με αποτελέσματα ετήσιας ευρωπαϊκής έρευνας για τις καταναλωτικές τάσεις κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Το δώρο φέτος κινήθηκε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο, σε μια ανωδική τάση από ό,τι πέρσι. Ο κόσμος ξόδεψε χρήματα για δώρο, βέβαια όχι στα επίπεδα που ήταν προ-κρίσης, όμως παρόλα αυτά το δώρο παραμένει να είναι ένα ισχυρό φύλλο. Προφανώς λόγω της οικονομικής κρίσης έπεσε η τιμή των δώρων, δηλαδή εξόδεψαν πιο λίγα από πέρσι. Η κρίση θα υπάρχει και θα υπάρχει ακόμα η κρίση. Δεν πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι φέτος κάπως καλύτερα να είμαι. Σχετικά με τις άλλες χρονιές, ξέρω εγώ, όχι τόσο πολλά, ξέρω εγώ. Είναι ανάλογα τι θέλεις να πάρεις. Πιστεύω ότι πάνω κάτω ναι, είναι στα ίδια με μια καθοδική τάση προς. Γιατί ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να καταλαβαίνει, και ειδικά οι επαγγελματίες, ότι εφόσον δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβό δώρο. Άρα κάποια πράγματα αρχίζουν να πέφτουν λίγο. Ναι, πήρα κάποια δώρα τα οποία έπρεπε, ήταν απαραίτητα για συγγενείς, στενούς συγγενείς, και βέβαια κάναμε λίγο μεγάλο ψάξιμο έτσι ώστε να βρούμε τα πιο οικονομικά. Σχετικά με τον καταμερισμό των δώρων των Ελλήνων, ποσοστό 60% του προϋπολογισμού αναμένεται να διατεθεί σε δώρα εντός της οικογένειας. 26% στα παιδιά τους, 18% για τον ή την σύντροφό τους και 16% για τον εαυτό τους. Ενώ 36% του προϋπολογισμού αναμένεται να διατεθεί σε δώρα προς άλλους ενήλικες και άλλα παιδιά. Ποσοστό 3% αναμένεται να διατεθεί σε φιλανθρωπικές δωρεές. Τα βιβλία αποτελούν το πιο πιθανό δώρο για φίλους και συγγενείς για την πρωτοχρονιά. Τα δώρα που οι Έλληνες καταναλωτές δήλωσαν ότι θα προσφέρουν περισσότερο είναι τα βιβλία, τα ρούχα και τα παπούτσια και αρώματα και καλλιτικά. Ναι, φυσικά, εννοείται. Ό,τι μπορούσε ο καθένας των οβολών, του βάλαμε, πήραμε δώρα, θα βρούμε κάτω το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αναλόγως το δώρο, ξέρω εγώ. Αλλά πιο φθηνά, ξέρω εγώ, κατά κάποιο τρόπο. Εξαρτάται το τι πήρες, ξέρω εγώ. Αλλά ήταν πιο ακριβά, αλλά πιο φθηνά. Εντάξει, εμένα η χαρά μου, ξέρω εγώ, είναι με την οικογένειά μου, τους δικούς μου, ξέρω εγώ, έτσι. Δεν με ενδιαφέρουν τα δώρα καθόλου. Ήτανε. Σε άλλες χρονιές παίρναμε περισσότερα. Τώρα διαλέξαμε ένα και καλό. Δεν ήταν ακριβές οι τιμές, ήταν εντάξει, προσιτές. Θα μπορούσαν όλοι δηλαδή, σε αγαπημένα τους πρόσωπα, να πάρουν ένα μικρό δώρο. Συμβολικό, έτσι ώστε και η αξία τους. Πάμε και στην Κορινθία να δούμε πώς ήταν η εικόνα, όπου οι εορταστικές αγορές φαίνεται να έδωσαν μια ανάσα, όχι όμως αρκετή για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Ανάσα για τους εμπόρους της Κορινθίας αποτέλεσαν οι τελευταίες ημέρες του 2015, με τις εορταστικές αγορές κάπως να καλυτερεύουν την κατάσταση. Η κίνηση κάθε χρόνο αυτή την εποχή είναι πάντα αυξημένη. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκες, γιατί ο κόσμος θέλει να αγοράσει, γιατί υπάρχει ο θεσμός της οικογένειας που δένει τις οικογένειες και όλοι θέλουν να ανταλλάξουν. Θεσμός της οικογένειας που δένει τις οικογένειες και όλοι θέλουν να ανταλλάξουν ένα δώρο, κάτι να πάρουν να ευχαριστήσουν τον άλλο. Τα τελευταία χρόνια από την ώρα που άρχισε η κρίση, αυτό και από τη στιγμή που σταματήσανε τα δώρα να δίνονται στο δημόσιο υπαλλήλους και στους συνταξιούχους, που ήταν ένα μεγάλο ποσό που έπεφτε στην αγορά κατά κύριο λόγο, τώρα μόνο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και αυτοί αν παίρνουν, γιατί κάποιοι παίρνουν και κάποιοι δεν παίρνουν. Έχει μειωθεί η κίνηση. Η φετινή λοιπόν χρονιά ήταν λίγο χειρότερη από την περσινή. Αν και η κίνηση ήταν κάπως αυξημένη, η καταναλωτική δυναμική έχει μειωθεί κατακόρυφα στα χρόνια της κρίσης. Έτσι και φέτος, σε σύγκριση με πέρυσι, ο τζίρος στην περιοχή παρουσιάζεται μειωμένος κατά 8 με 10%.
ήταν αυξημένη, ειδικά το διάστημα προ-Χριστουγέννων ήταν και λίγο αυξημένη και είναι σε σχέση με τον υπόλοιπο καιρό, αλλά καμία σχέση δεν έχουν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά αυτή με πρώτη 2010. Και με στατιστικές που γίνανε, που έχουμε κάνει, γιατί ποσοστό πτώσης για 8 με 10% σε σχέση με πέρσι. Μπαίνουμε σε μια καινούργια χρονιά, ο χειμώνας είναι δύσκολος, πάντα ο χειμώνας ήταν δύσκολος. Θέλω να πιστεύω ότι χειρότερα δεν θα πάμε, θα μπορέσουμε να κινηθούμε στα ίδια πλαίσια ώστε να κρατηθούμε. Και από εδώ θέλω να απευθύνω σε όλους τον εμπορικό κόσμο και τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες δύναμη και κουράγιο για το δύσκολο χρόνο που μπαίνει. Ο Δεκέμβριος γενικότερα είναι ένας καλός μήνας για εμάς τους εμπόρους. Αυτή τη χρονιά, λόγω των γενικότερων οικονομικών προβλημάτων τα οποία υπάρχουν γύρω μας, δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα όσο τις προηγούμενες χρονιές. Πιστεύουμε ότι ίσως τώρα το 2016 ήταν μια καλύτερη χρονιά για όλους μας, ίσως με το Ιανουάριο με τις εκπτώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν κατά το μέσο του μήνα και με τις εκδηλώσεις τις οποίες πιθανότατα να σχεδιάζει ο Εμπορικός Σύλλογος Κόρινθου, η κίνηση να τονωθεί. Πάντως γενικότερα αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο κόσμος κοιτάει να βρει καλά και φτηνά πράγματα. Παραμένει και σήμερα τσουχτερό το κρύο στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Τα εκδρομικά κέντρα γέμισαν από κόσμο, με μεγάλη προσπάθεια να γίνεται από τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας και των αρμοδίων φορέων που ήταν επίποδος για να μην κλείσουν οι δρόμοι. Η ΑΧΑΗ αντίθηκε στα λευκά και το χιονοδρομικό των Καλαβρίτων είχε την τιμητική του. Τα ορεινά της ΑΧΑΗΑΣ ντύθηκαν στα λευκά από χθες τη νύχτα. Μάλιστα, κάποιοι και στα ημιορεινά της Πάτρας ξύπνησαν με χιόνι στο συνοικισμό Πιτίτσα. Το κρύο στο κέντρο της Πάτρας ήταν τσουχτερό, αλλά όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Καλάβρητα. Επιποδός η πολιτική προστασία. Καλό για μια ακόμα φορά τους φίλους συμπολίτες οδηγούς να προσέχουν πάρα πολύ, να ακολουθούν όλες τις συστάσεις από τους αρμοδίους που τους δίδονται και να έχουν βέβαια πάντα αλυσίδες μαζί τους όταν έχουν σκέψη να κινηθούν στα ορεινά του νομού. Τόσο στο Δήμο όσο και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η πολιτική προστασία είναι επιποδός και για το λόγο αυτό τα συνεργεία είναι εξοπλισμένα με αλάτι για τη διάνοιξη των δρόμων. Υπήρχε αντίστοιχη προετοιμασία από την περιφέρεια. Είχαμε και αλάτι διασκορπισμένο συσσωρευμένο σε συγκεκριμένα σημεία και επικοινωνία με τους Δήμους και σε επιφυλακή οι χειριστές με τα μηχανήματά μας διασκορπισμένοι στα κέρια σημεία του νομού. Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, παρόλη τη χιονόπτωση που υπήρχε. Συνεχίζουν τα μηχανήματά μας και δουλεύουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σχέση με την πρόσβαση στα ορεινά του νομού αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα συνεχίσει η επιφυλακή έως και αύριο ή αν χρειαστεί και περαιτέρω, προκειμένου και οι επισκέπτες μας να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα, γιατί στα Καλάβρητα υπάρχει μεγάλη προσέλευση επισκεπτών. Στα Καλάβρητα, στο μεγαλύτερο μέρος του επαρχιακού δρόμου, χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες. Η χρονιά που μας αφήνει κλείνει με έναν απολογισμό και με μια αποτίμηση που έχει και ανοιχτές πληγές. Στα επόμενα 209 δευτερόλεπτα δείτε πώς κατεγράφησαν τα σημαντικότερα γεγονότα. We'll be right back.
Και πάμε στα όσα οι μέρες επιβάλλουν, να δούμε κάτι το ιδιαίτερο. Στο επόμενο βίντεο τα παιχνίδια έχουν την τιμητική τους και η εξέλιξή τους προκαλεί νοσταλγία μέσα στις δεκαετίες. Αναρωτηθεί η αλήθεια πώς ήταν τα παιχνίδια χρόνια πριν. Και δεν μιλάμε για τα παιχνίδια της γενιάς σας, αλλά πολλά χρόνια πριν. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε την ιστορία των παιχνιδιών ανά δεκαετία, από το 1910 μέχρι τις μέρες μας. Πρόκειται για τα πιο χαρακτηριστικά παιχνίδια δώρα του τελευταίου αιώνα. Κούκλες, βούρες αλλά και απλά ρομπότ αντικαταστάθηκαν με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη τεχνολογίας, από αρκουδάκια και ρομπότ που μιλάνε. Όσο για το δώρο του 15, σίγουρα δεν μαντεύετε τι μπορεί να είναι. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν, πρώτη ημέρα του 2016 για την ενημέρωσή σας, χρόνια πολλά και καλά!